Ούτε με τις εκπτώσεις ελπίζουν να ανακάψουν οι επαγγελματίες στην αγορά του Κιλκής, που τη φετινή γιορταστική περίοδο είδαν τους τζίρους τους να μειώνονται έως και 20% σε σχέση με την περσινή. Όπως οι ίδιοι δηλώνουν, τα δώρα, τα κοινωνικά μερίσματα και τα επιδόματα δόθηκαν για να καλυφθούν φορολογικές υποχρεώσεις και να πληρωθούν απλήρωτοι λογαριασμοί. Και έτσι δεν έμεινε τίποτα για την αγορά. Η γιορταστική περίοδος φέτος τα Χριστούγεννα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, πολύ πιο δύσκολη από προηγούμενες χρονιές. Αρκετοί συνάδελφοι που με συζητήσαμε και μαζί είχαν πτώσει τζίρου έως και 20% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Και εμείς αυτό ελπίζαμε και πάντα λέγαμε στις γιορτές ότι θα μπορέσουμε να αναξήσουμε λίγο το τζίρο μας, αλλά δυστυχώς φέτος δεν επιβεβαιώθηκε η πρόληψή μας. Προφανώς ο κόσμος είχε να καλύψει άλλες υποχρεώσεις. Είμαστε το παλιότερο μαγαζί στην πόλη του Κιλκής. Πάνω από 40 χρόνια. Περιγράψτε μας λίγο τώρα πώς ήταν η γιορταστική περίοδος. Τα τελευταία χρόνια, παιδιά, λόγω οικονομικής κρίσης, ο κόσμος ψάχνει ό,τι πιο φθηνό, ό,τι πιο οικονομικό. Η αγορά κινήθηκε την τελευταία εβδομάδα που πήραν τα επιδόματα, τους μισθούς, τις συντάξεις κτλ. Είχαμε να τους δώσουμε με 2 ευρώ δωράκι. Αν είχαμε και με μισό ευρώ, θα ήμασταν ακόμη καλύτερα. Από εκεί αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή το κατάστημα μπαίνει κόσμος, αλλά δεν μπορεί να κάνει πράξεις. Όταν παίρνει τόσο φθηνό δωράκι ο κόσμος. Καταλάβατε, αυτό είναι το δύσκολο. Αν δεν έχει δουλειές, υπάρχουν οικογένειες που δεν δουλεύει ούτε ένας. Ο νομός τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα. Η περιοχή του Κιλκής, οι αγρότες δεν παίρνουν τίποτα πλέον στα χέρια τους. Γιατί τους βάζουν τα χρήματα στους λογαριασμούς, τους ρουφάνε κατευθείαν για τα χρέη, οπότε ό,τι πιο ελάχιστο. Γιορτές είναι και θα κοιτάξουν πρώτα τα τρόφιμα. Χειμώνας ήρθε να πάρουν ξύλο για θέρμανση, πετρέλαιο, λίγο να ζεσταθούν. Και ό,τι πιο πενιχρό για να κάνουν τις υποχρεώσεις τους. Τώρα για τις εκπτώσεις δεν ελπίζουν και πολλά, αφού τα χρήματα έχουν φαγωθεί και όλοι περιμένουν να πληρωθούν στα τέλη του μηνός. Ελπίζουμε σε αυτές, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να προσελκύσουμε τον κόσμο στα καταστήματά μας. Ελπίζουμε να τους κερδίσουμε, έστω να καλύψουμε λίγο το χαμένο έδαφος. Κάνοντας εκπτώσεις αληθινές, πραγματικές, καλές προσφορές, πιστεύουμε να τους καταφέρουμε να έρθουν στα καταστήματα. Να έρθουν. Παιδιά, αυτό που ζούμε τώρα με αυτές τις καιρικές συνθήκες είμαστε απογοητευμένοι. Αν δεν βρέξει, να λιώσουν τίποτα. Δεν πρόκειται να δουλέψουμε μέχρι τέλος του μήνα, διότι έχουν φάει τα λεφτά τους. Μην γελιόμαστε. Θα πρέπει να πληρωθούν τέλος του μήνα και αν δουλέψουμε λίγο μέσα στο Φεβρουάριο. Ο κόσμος είναι ταπί. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν στις τσέπες τους. Τους τα δώσαν πιο νωρίς για να κινηθεί η αγορά, οπότε. Η αγορά, σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, αναμένεται να δουλέψει ξανά στις αρχές Φεβρουαρίου.